πολλά μηνύματα. Όχι, όχι, δεν θα δευτερολογήσω. Επειδή δεχόμαστε πάρα πολλά μηνύματα, υπάρχει μία εισήγηση στην Καστοριά, δεν ξέρω αν σας τα δεχτήκατε, για τον ακριβή αριθμό των κρουσμάτων. Επειδή κάποια νούμερα έδωσε ο κύριος Σαββόπουλος, κάποια γιατρός, μήπως πρέπει να καταλάβετε. Να απαντήσω. Καταρχήν, ωραία. Καταρχήν, έχουμε όλοι συμφωνήσει και μέσα στο ιατρικό team ότι πρέπει όντως να υπάρχει μία ενημέρωση. Αυτό είναι το α και το ω, διότι ακούγονται παραφιλολογίες και όχι τίποτα άλλο, σπείρουν το πανικό, κύριε Καρπή. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει ο κόσμος στηρίζεται σε κάποιους ανθρώπους, σε εσάς, σε εμάς, και αυτό τους έχει απομείνει. Τουλάχιστον εμείς να λέμε μεταξύ μας ό,τι είναι να λέμε. Στον κόσμο όμως πρέπει να υπάρχει, να μην υπάρχει ο πανικός. Πρέπει να είναι ασφαλής. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς εγώ συμμετέχω και στη διαδικασία διακομιδών κλπ, δέχθηκα κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης τηλεφωνήματα από τον κύριο Δήμη, ο οποίος με ενημερώνει ότι τα στοιχεία των θετικών κρουσμάτων έρχονται ανά πάσα στιγμή και κάθε δευτερόλεπτο, τα δέχεται αμιγώς αυτός και με πληροφόρησε και πληροφορώ και τον κύριο Σαββόπουλο ότι 44 ήταν εκτές μετά από τη συνεδρίαση, τη συνάντηση με τον ΕΟΔΗ, το βράδυ ήρθαν άλλα 6 και αυτή τη στιγμή ήρθαν άλλα 3. Και επιβεβαιώνω... Άρα 53. Είναι 53, μάλιστα. Και επειδή ήταν θέμα διακομιδών και λοιπά και δεν είχα κλείσει το μικρόφωνο, έγινε όλο αυτό. Τον πήρα όμως τηλέφωνο και μου λέει ήταν 12 η ώρα το βράδυ τα χθεσινά. Ναι. Δηλαδή 53 τα κρούσματα και τον οποίο η Καστοριά είναι... Μισό λεπτό να μην μιλάμε όλοι μαζί, παρακαλώ. Έχετε κάποια τελευταία ερώτηση, πρέπει να κλείνουμε. Η ώρα έχει πάει 12 και 5, σας παρακαλώ, πρέπει να αποδεσμεύουμε σιγά σιγά. Κυρία Διό, θέλει να παρέμβει και ο κύριος Κάτα να σας παίρνει τηλέφωνο. Ναι, μισό λεπτό, γιατί έχω στη γραμμή τον κύριο Γιάτσιο. Κύριε Γιάτσιο, παρακαλώ, πάρτε το λόγο.